σε κεντρικό σημείο της κοινότητας διαβατών και όχι έξω από τη δομή φιλοξενίας Αναγνωστοπούλου, έστησαν τελικά τις ταριές τα μέλη της Ένωσης Μακεδόνων. Έψησαν χοιρινό κρέας και έπιαν αλκοόλ για να διαμαρτυρηθούν για τη λαθρομετανάστευση. Πρέπει επιτέλους να ακουστούν οι τοπικές περιοχές. Πρέπει να μπει τέλος στην πίσνα του λαθρομεταναστευτικού. Αν είναι όντως ανθρωπιστές όλοι αυτοί οι κύριοι, οι ΜΚΟ, να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να ευημερήσουν και να σηκώσουν τα πόδια τους στον ίδιο τους τον τόπο. Η Ελλάδα δεν σηκώνει άλλο αυτό το βάρος. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο υποκριτικός και επιλεκτικός ανθρωπισμός. Εδώ είναι η ελεύθερη χώρα. Ο κάθε ένας δίνει την άποψή του. Την εκδηλώνει όπως θέλει, ελεύθερα και ωραία. Μην τυχόν και διανοηθεί κάποιος να μετατρέψει την Ελλάδα σε χαλιφάτο του ISIS. Αρκετά με αυτούς. Το ίδιο χρονικό διάστημα, μέλη της κίνησης ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή διατράνωσαν τη συμπαράστασή τους στους φιλοξενούμενους των hot spots με αντισυγκέντρωση που πραγματοποίησαν έξω από τη δομή Αναγνωστοπούλου στα Διαβατά. Διεκδικούμε μαζί με τους πρόσφυγες να ανοίξουν τα σύνορα, να σταματήσει να πνίγεται ο κόσμος στα σύνορα, να δοθούν δομές, πραγματικά σπίτια για τις οικογένειες, τα παιδιά τους. Την Παρασκευή έγινε μια μεγάλη διαδήλωση στην Νάπολη. Όλος ο κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι με τους πρόσφυγες. Θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία για τα προσφυγόπουλα. Οι δύο συγκεντρώσεις έγιναν σε διαφορετικά σημεία με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι διακριτικά παρούσες για την αποφυγή εντάσεων.